Για του καρκίνου, σημερινή ημέρα είναι μια καλημέρα μέρα. την είχα τάξει από χτες, για τι δραστηριότητέ σα, για τι σχέσει σα, για τα προσωπικά σα. Που μόνο ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρα έτσι, μηνύματα, τουλάχιστον μπορεί να έχουμε μια καλύτερη. Ε, έκβαση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες κάποιων πραγμάτων, να νιώσετε έτσι λίγο πιο θετικά σήμερα. Γενικά είναι μια μέρα που καλό είναι να την αξιοποιήσετε και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δραστηριότητές σας, είτε τις επαγγελματικές, είτε σε ό,τι έχει αφορά σπουδέ, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένα και θέλει λίγη εύνοια της τύχης. Από την άλλη πλευρά, το Σαββατοκύριακο αυτό, θα έλεγα με τη σελήνη στους διδήμους ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο που α, αντιθέτως με αυτό που έλεγα στους διδήμους, μπορεί να νιώθετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε παραπάνω, να απομονωθείτε λίγο, να μην είστε συνέχεια α, μαζί με κόσμο, να είστε λίγο με τον εαυτό σας, να σκεφτείτε ίσως κάποια πράγματα, να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα προσωπικά σας. Σας το έλεγα και χθε. αυτή η περίοδο της ευνοεί πάρα πολύ την εμβοσκόπηση, ευνοεί στο να σκεφτούμε περισσότερο το δικό μας μερίδιο ευθύνη, αν τα πράγματα δεν έχουν πάει πολύ καλά στις σχέσεις μας. Άρα κοιτάξτε αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε πιο πολύ με τον εαυτό σας, χωρίς να σας παίρνει από κάτω αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή α, δεν θέλω να είμαι μαζί με τους άλλους ε, είμαι δυστυχής, σημαίνει ότι μπορεί να χρειάζομαι αυτόν τον χρόνο για να δω κάποια πράγματα μόνος μου με τον εαυτό μου και βέβαια πολύ σημαντικό να ξεκουραστείτε, να φορτίσετε έτσι λίγο τις μπαταρίες σας μετά από μια εβδομάδα που ήταν και για σας αρκετά κουραστική. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια.